Για εργασία θα συνεχίσουμε να μιλάμε για λίγο ακόμα, διότι έχουμε μπροστά μας ένα διήμερο για την κοινωνική οικονομία με τίτλο «Κοινών επιχειρήν» που πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Σάββατο Κυριακή 28-29 Μαΐου στην αίθουσα της πειραματικής σκηνής και στο έθριο του χώρου στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο. Για να δούμε τι φέρνει αυτή η διήμερη διοργάνωση και πού απευθύνεται, θα καλημερίσω τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντώνη Παπαδεράκη. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, κύριε Στάση Σοκρατή. Λοιπόν, για δώστε μας το πλαίσιο του κοινών επιχειρήν, έτσι για να ξέρει ο κόσμος. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα διήμερο που αποτελεί μια συνέχεια μιας προσπάθειας της περιφέρειας να αναδείξει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει το ανάπτυξη του χώρου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Όπως αυτό εκφράζεται με διάφορους τρόπους, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το διήμερο στοχεύουμε να αναδείξουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που πραγματικά μπορούν να συμπληρώσουν το αναπτυξιακό υπόδειγμα και την αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης, μάλιστα ιδιαίτερα σε τομείς αυτό που λέμε βιώσιμης ανάπτυξης, και συγχρόνως να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης, να δώσουν διέξοδο δηλαδή σε νέους ανθρώπους. Και σε γυναίκες, αλλά και σε νέους ανθρώπους γενικότερα, που είναι είτε σε υποαπασχολούμενοι είτε άνεργοι, για να μπορέσουν πραγματικά να δημιουργήσουν έτσι προϊόντα και υπηρεσίες που πραγματικά και χρήσιμες να είναι στην κοινωνία, αλλά και να δημιουργήσουν ένα εισόδημα για τους ίδιους. Το διήμερο αυτό λοιπόν απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, κυρίως όπως σας είπα, στους νέους, στους ανέργους, στους επιχειρηματίες, για να και αποσκοπεί στο να. Έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι να γνωρίσουν οι Κρήτες, πολίτες ή οι Ηρακλειώτες περισσότερο που είναι και πιο κοντά, τις κοινωνικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη και να δείξουμε πραγματικά ότι υπάρχουν κοινωνικές επιχειρήσεις, και το λέω αυτό κύριε Λιγεράκη με τα λόγω γνώσης, που πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλά πράγματα. Πολλοί κόσμοι γνωρίζει, αλλά δεν τις γνωρίζει ότι είναι κοινωνικές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια εκθεσιακή δραστηριότητα που θα συμμετέχουν περίπου πάνω από 20 κοινωνικές επιχειρήσεις της Κρήτης που κάνουν είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες, και συγχρόνως στην προσπάθεια που σας είπα να αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε αυτό το πεδίο θα γίνει και μια συνεδριακού τύπου δραστηριότητα που θα αποτελείται από στρογγυλά τραπέζια με ανοιχτές συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα είτε με την γενική της έννοια. Θα είναι άλλωστε και εκπρόσωποι από το Υπουργείο, πέρα από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας και φορείς της Κρήτης, την αυτοδιοίκηση. Είτε λοιπόν γενικότερα θέματα που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, είτε ειδικότερα, όπως είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση με εκπροσώπους των Δήμων και Δημάρχους, είτε σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινωνικής ένταξης και της διεξόδου απασχόλησης, όπως σας είπα, από ευάλωτες ομάδες ή ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως είναι η Ρωμά, όπως είναι άτομα με ειδικές ικανότητες κτλ. Είτε σε συζητήσεις που αφορούν το πώς μπορεί να υποστηριχθεί και χρηματοδοτικά αυτή η προσπάθεια από μεριάς των διάφορων χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως είναι το Υπουργείο ή το Περιφερειακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ, θα είναι και εκπρόσωποι δηλαδή, και από αυτούς τους φορείς. Όπως επίσης θα γίνουν και σε συζητήσεις πάνω στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός συνεταιρισμός με βιωσιμότητα, είτε το επιχειρηματικό του σχέδιο, είτε πώς να οριμάσει δηλαδή, κάποια ιδέα και να την κάνει επιχείρηση, και θα παρουσιαστούν συγχρόνως και πολύ καλές πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων της Κρήτης. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα δηλαδή που καλύπτει ενδιαφέροντα ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να μπουν στο πεδίο της συνεργατικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχείρησης, γιατί και αυτή είναι και η βασική λογική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο να το παρακολουθήσει. Πώς και καλούμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν τις δύο μέρες αυτές, από τις 11 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 7 θα είναι σε λειτουργία και τα τραπέζια και ο εκθεσιακός χώρος, όπως επίσης
και την Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 3. Ωραία, να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο είναι αυτό σε μια αγορά η οποία παρουσιάζει τα χίλια μύρια προβλήματα? Σε μια αγορά η οποία προέρχεται ή έρχεται ή εξελίσσεται ή προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, γιατί ξέρετε όλα αυτά μπορούν να μπουν στο τραπέζι, μετά από μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, η οικονομική κρίση η οποία συνεχίζει να υπάρχει, τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από την πανδημία. Ποιο είναι εκείνο το ενδιαφέρον που μέχρι σήμερα εσείς από τη δική σας την πλευρά, εκτιμώντας τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπετε, έτσι όπως τα παρουσιάζονται, γιατί νομίζω ότι έχετε μια άλλη ματιά για διάφορα στοιχεία, μπορούν όλα αυτά να περπατήσουν? Και βέβαια εκείνο το οποίο μου προκαλεί έτσι το ενδιαφέρον να το ρωτήσω είναι πόσο μπορεί να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει αυτή την ώρα, όταν αναφερθόμαστε σε δημοτικές αρχές, όταν υπάρχουν προϋπολογισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν ακόμα και για να ανοίξουν ένα δρόμο για να περάσουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα στην αντιπυρική περίοδο. Πόσο εύκολα μπορεί να το κάνει όλο αυτό και να το υλοποιήσει? Η αλήθεια, η κυρία Τονγκεράκη, ότι αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως τα περιγράψατε γενικότερα. Και αυτό αφορά όλο το οικονομικό κύκλωμα. Πιστεύω όμως ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πραγματικά μπορούν να καλύψουν ανάγκες. Ανάγκες υπάρχουν. Δεύτερον, μπορούν να δώσουν μία διέξοδο απασχόληση σε ένα σειρά κόσμο. Τρίτον, όταν λέμε για το ρόλο της αυτοδιοίκησης, εμείς δεν εννοούμε αποκλειστικά και μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, τη χρηματοδότηση μέσω των Δήμων. Εννοούμε ότι και με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι Δήμοι μπορούν να παραχωρήσουν και κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους για χρήση, βέβαια, σε τέσσερις κοινωνικούς συνεταιρισμούς που πραγματικά να αξιοποιήσουν αυτούς τους, αν θέλετε, αχρησιμοποιητούς χώρους ή το αναξιοποιητό πάγιο κεφάλαιο που υπάρχει στις περιοχές για να προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στην τοπική κοινότητα. Όπως υπάρχουν πολλά παιδεία και από την εμπειρία που έχουμε από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχουν παιδεία όπως είναι η τουριστική περιήγηση, η υποστήριξη ειδικά του τουριστικού χώρου, υπάρχουν το πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος και εκεί υπάρχουν άμεσες ανάγκες, το πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών, της υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ειδικών κατηγοριών πολιτών. Αυτές είναι ανάγκες οι οποίες και η αυτοδιοίκηση, αλλά όχι μόνο, και γενικά η κοινωνία έχει ανάγκη να καλυφθούν. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα προνομιακό πεδίο, θα έλεγα, για την κάλυψη αυτών των αναγκών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μάλιστα τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι πραγματικά μια περίοδος που οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι μια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ίσα-ίσα δηλαδή θα ήθελα να πω ότι οι δυσκολίες αυτές που περιγράψατε, κύριε Παρθές, είναι μια πρόκληση και δημιουργούν δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτού του είδους της επιχειρηματικότητας με συνεργατικό τρόπο, με πρόταξη της εργασίας έναντι του κέρδους. Αυτό που έχει σημασία για αυτές τις επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες οικονομικά, να μπορούν να διατηρούν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν. Οι θέσεις απασχόλησης αυτών των επιχειρήσεων είναι είτε από τα ίδια τα μέλη τους, είτε σε ένα ποσοστό βέβαια, από εργαζόμενους που μπορούν να έχουν σε μισθωτή απασχόληση. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε, και θέλω να το πω αυτό, ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν 6.300.000 τέτοιες κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάρα πολύ μεγάλο, απασχολούν μάλιστα σε χώρες της Ευρώπης, απασχολούν μέχρι το 10% του εργατικού δυναμικού. Βέβαια στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω, η αλήθεια είναι αυτή, και γι' αυτό και εμείς σαν περιφέρεια κρίνουμε ότι αξίζει τον κόπο, πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το πεδίο που πέραν των ζητημάτων της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι και σε τομείς που πραγματικά που αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας. Ωραία. Ρωτάει ένας φίλος τι σημαίνει, δώστε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, χωρίς να αναφέρομαι βέβαια, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά και προσθέτω επωνυμίες ή οτιδήποτε άλλο ή σε κάτι καινούριο. Όταν λέτε κοινωνική επιχείρηση, τι είναι αυτό ακριβώς εσείς που λέτε? Είναι μια επιχείρηση, όπως λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις, οι άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, απλά έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι συνεργατικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να είναι να συστήνεται ένα συνολικό συνεταιρισμό από τουλάχιστον 5 ανθρώπους και πάνω. Δεύτερον, λειτουργεί με δημοκρατικό τρόπο, δηλαδή κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει μία ψήφο. Υπάρχει βέβαια ως διαχειριστής του συνεταιρισμού. Τρίτον,
το επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπεί στην ικανοποίηση αναγκών της Ιωνίας στους περίεργους ορισμένους τομείς, μάλιστα στην Κρήτη. Υπάρχουν και κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν και αγροτικά προϊόντα. Έχουμε μάλιστα επιχειρήσεις η οποία κάνει και εξαγωγές στο τομέα του μελιού. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν πολύ σοβαρές διοργανώσεις πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. Άρα το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχή και η δημοκρατική διαχείριση των μελών. Και τρίτον, δεν διανέμουν κέρδη στους μετόχους, αλλά διανέμουν κέρδη στους εργαζόμενους της επιχείρησης που είναι μέλη και δημιουργούν τα κέρδη που τυχόν δημιουργούνται ή επανεπενδύονται για την ανάπτυξη της επιχείρησης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι ο πυρήνας της λογικής αυτών των επιχειρήσεων. Κατά τα άλλα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορα πεδία. Και μάλιστα στην Κρήτη έχουμε κοινωνικές επιχειρήσεις που πραγματικά προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο και στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης αλλά και υποστήριξης κοινωνικών αναγκών. Έτσι μπορούν οι Ηρακλειώτες να έρθουν να τους γνωρίσουν ορισμένες από αυτές και πραγματικά να μπουν σε μια καλύτερα εις βάθος σε αυτή τη σημαίνει κοινωνική επιχείρηση. Μάλιστα. Όλα αυτά και άλλα πολλά φαντάζομαι σε αυτό το διήμερο 28 και 29 Μαΐου με ανοιχτό το κάλεσμα σε νέους γυναίκες, όπως είπατε, ανέργους και υποαπασχολούμενους, θα συμπληρώσω εγώ. Και υποαπασχολούμενους, σωστά το είπατε, και εγώ θα προσθέσω και το είπα και επιχειρηματίες που πραγματικά μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Επιχειρηματίες, γιατί μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν, συνάψουν συμφωνίες με κοινωνικές επιχειρήσεις για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν έχουν. Π.χ. υπάρχουν επιχειρήσεις του τουρισμού, ξενοδοχεία, που θέλουν να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους. Είτε αυτές είναι περιήγησης, είτε υποστήριξης λειτουργίας πρασίνου, συντήρησης πρασίνου και άλλων υπηρεσιών που έχουν ανάγκη τα ξενοδοχεία για την υποστήριξη τέτοιων και να συνεργαστούν με κοινωνικές επιχειρήσεις. Όπως επίσης και φορείς της αυτοδιοίκησης. Στο πνεύμα που περιέγραψα προηγουμένως. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην Κρήτη. Έχουμε και συγκεκριμένα στο κοινό τραπέζι από δημάρχους και δήμους που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στον τόπο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσετε και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε την δράση αυτή με τους πολίτες του Ηρακλείου. Καλημέρα σας. Καλημέρα.